Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω εκ μέρου του Δέλτα Σίγμα του ΙΧΑ, του International Hellenic Association και παρακαλώ πάρα πολύ την κυρία Λεβεντούρη το Μιχάλη από τον Πειραιά να γράψει το όλο του το όνομα και το ίδιο για την κυρία Λεβεντούρη να γράψει το όνομά της. Λοιπόν και πάλι σας καλωσορίζω και δίνω το λόγο στον κύριο Βόκολη. Κύριε Βόκολη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας να μας καλωσορίζει τον, τον ομιλητή, τον κύριο Μπινιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μας φίλοι που μας παρακολουθείτε από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Καλησπέρα και καλημέρα στο νότιο ημισφαίριο. Ε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο ήχα τον καθηγητή κύριο Στέφανο Μπινιάρη, του οποίου το βιογραφικό του είναι αρκετά μεγάλο, τον χρόνο θα τον επωφεληθεί για την παρουσία του. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Α, ναι. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, συνήθως όταν ακούμε την έννοια πυρηνική φυσική, σχηματίζουμε την εντύπωση ότι αυτό είναι κάτι άγνωστο, κάτι το απόμακρο, κάτι το δύσκολο. Σκοπός της σημερινής μας ομιλίας είναι να απομυθοποιήσουμε τη λέξη, τις λέξεις μάλλον πυρηνική φυσική, διότι μετά από μία ώρα από αυτή τη στιγμή, με πολύ απλά λόγια, και δίχως να προαπαιτούμε τις οποιασδήποτε γνώσεις φυσικής, θα σας έχουμε εξηγήσει τα εξής. Πρώτον, πώς λειτουργεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, τι γίνεται κατά την έκρηξη μίας ατομικής βόμβας. Τρίτον, πώς λειτουργεί ο ήλιος μας. Τέταρτον, πώς φτιάχτηκε η βόμβα υδρογόνου πέμπτο τι συνέβη κατά τα πυρηνικά ατυχήματα στο Τσερνομπίλ στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία και έκτον και τελευταίον πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανθρωπότητας στο μέλλον από την δυνατότητα που προσφέρει η σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου έτσι ώστε πάνω στη γη μας θα λειτουργούν περισσότερη τεχνητή ύλη. Τι είπα μετά από μία ώρα. Εάν με διακόψετε πιο μπροστά, τότε θα έχουμε εξηγήσει λιγότερα πόσα όσα υποσχέθηκε. Και ξεκινάμε στα γρήγορα. Η δομή της ύλη. Στη φύση υπάρχουν 92 στοιχεία τα οποία, από τα οποία αποτελείται όλο το υλικό της γης. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν με τις συνήθεις χημικές ιδιότητες να μεταβληθούν σε απλούστερα στοιχεία, σε απλούστερα υλικά και παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας, ο σίδηρος, ο χρυσός και το ουράνιο. Εκτός των 92 στοιχείων που υπάρχουν στη φύση υπάρχουν και άλλα 26 τα οποία δεν υπάρχουν στη φύση αλλά τα έχει δημιουργήσει τεχνητά ο άνθρωπος. Εάν πάρουμε μία ποσότητα ενός οποιοδήποτε στοιχείου παραδείγματος χάρη του άνθρακα και την κόψουμε στη μέση και αυτό το ένα κομμάτι το ξανακόψουμε στη μέση και αυτό το ξανακόψουμε στη μέση και ούτω καθεξής κάποτε θα φτάσουμε σε ένα τόσο μικρό κομμάτι του στοιχείου που δεν είναι δυνατή η περαιτέρω τμήση του δίχως το στοιχείο αυτό να χάσει τις χημικές του ιδιότητες. Η μικρότερη αυτή ποσότητα ονομάζεται άτομο. Δεν τέμνεται. Άτμητο, αδιέρετο. Η ελληνική λέξη άτομο χρησιμοποιείται διεθνώς προς τιμήν των περισσότερων Ελλήνων φιλοσόφων που είχαν υποστηρίξει αυτή την ιδιότητα της φύσης, όπως παραδείγματο χάρη του Λεύκηπου και του Δημόκριτου. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη δομή του ατόμου όπου τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε ανταποκρίνονται στις γνώσεις της επιστήμης πριν από το μέσο του προηγούμενου αιώνα και συγκεκριμένα πριν από το 1938 που τότε συνέβησαν θαύματα και πράγματα και το μοντέλο αυτό του ατόμου το έφτιαξε πρώτος ο δανός φυσικός Νίλς Μπορ. Κατά το μοντέλο λοιπόν του Μπορ το άτομο αποτελείται καταρχάς από έναν πυρήνα στον οποίο είναι συγκεντρωμένη σχεδόν όλη η ύλη του ατόμου. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται από δύο ειδών σωματίδια, από τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα νετρόνια λέγονται και ουδετερόνια και μάλιστα εμείς από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε μόνο ουδετερόνια γιατί θα αποδειχθεί ότι είναι σκόπιμη αυτή η ονομασία. Έτσι, το άτομο αποτελείται από πρωτόνια τα οποία είναι ηλεκτρικός, θετικά φορτισμένα και από ουδετερόνια όπου, όπως λέει το όνομά τους, τα ουδετερόνια είναι ηλεκτρικός ουδέτερα. Έτσι αφού το άτομο αποτελείται από θετικός φορτισμένα πρωτόνια και, ουδέτερα φορτισμένα ουδετερόνια είναι συνολικά ηλεκτρικός θετικά φορτισμένο γύρω από τον πυρήνα του ατόμου στρέφονται μικρότερα σωματίδια που λέγονται ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια στρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε προκαθορισμένες στροχιές που άλλες είναι κοντά και άλλες είναι πιο μακριά από τον πυρήνα. Η μάζα του πρωτονίου και του ουδετερονίου είναι σχεδόν ίδια και πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Έτσι, τα πρωτόνια και τα ουδετερόνια είναι 1837 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στην αρχή, ότι σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα του. Ο αριθμός των πρωτονίων ενός στοιχείου ορίζει μονοσίματα το στοιχείο έτσι αν ένα στοιχείο έχει στον πυρήνα του μόνο ένα πρωτόνιο τότε είναι μονοσήματα το στοιχείο υδρογόνο. Δύο πρωτόνια το στοιχείο ήλιο και ούτω καθεξής 92 πρωτόνια είναι μονοσήματα το στοιχείο ουράνιο. Το σύνολο των πρωτονίων και των ουδετερονίων λέγεται μαζικός αριθμός και ορίζει το πόσο ένα στοιχείο είναι βαρύ. Έτσι, όταν ένα στοιχείο έχει μόνο ένα πρωτόνιο, δηλαδή το, όπως περιγράψαμε προηγουμένως το υδρογόνο, αυτό είναι το ελαφρύτερο στοιχείο που υπάρχει στη φύση. Δύο πρωτόνια είναι το δεύτερο ελαφρύτερο και είναι το ήλιο. 92 πρωτόνια είναι το βαρύτερο στοιχείο που υπάρχει στη φύση και όπως είπαμε είναι το ουράνιο. τώρα θα μπορούσα εδώ να σας πω πώς έγινε μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της επιστήμης η διάσπαση του πυρήνα των ατόμων. Δεν θα το κάνω όμως αμέσως τώρα διότι θα περιγράψω δύο άλλα φαινόμενα που αν τα καταλάβουμε τότε η διάσπαση του πυρήνα είναι λογική συνέπεια. Τα δύο αυτά φαινόμενα είναι η ραδιενέργεια υπό τη μορφή της φυσικής και της τεχνητής ραδιενέργειας. Πρώτα θα ασχοληθούμε λίγο με τη φυσική ραδιενέργεια. Το 1896 ένας Γάλλος φυσικός ο Μπεκερέλ παρατήρησε ότι οι πυρήνες ορισμένων ορυκτών του στοιχείου ουράνιο διασπώνται αυθόρμητα στα καλά καθούμενα δίχως εξωτερική αιτία δημιουργείται ένα άλλο στοιχείο και εκπέμπεται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας υπό τη μορφή της ακτινοβολίας. Με την ακτινοβολία δεν θα ασχοληθούμε τώρα για να μην τα μπλέξουμε όλα μαζί αλλά λίγο αργότερα. Όταν ανακαλύφθηκε η φυσική ραδιενέργεια έγινε κατανοητό ότι η ενέργεια που ελευθερώνεται ήταν η πιο συγκεντρωμένη μορφή ενέργειας που ήταν μέχρι τότε γνωστή. Έτσι, στην αρχή ονομάστηκε ατομική ενέργεια και αργότερα πιο σωστά πυρηνική ενέργεια. Ραδιενέργεια μπορούμε να δημιουργήσουμε όμως εκτός της φυσικής που γίνεται αυθόρμητα και τεχνητά. Ήταν δε ο Άγγλος φυσικός Ράδεφόρτ ο οποίος πρώτος έκανε τεχνητή ραδιενέργεια, δηλαδή τι έκανε, πήρε πυρήνες του στοιχείου άζωτο που έχει 7 πρωτόνια και τα βομβάρδισε με πυρήνες του στοιχείου ήλιο που έχει 2 πρωτόνια και 2 ουδετερόνια και τότε προέκυψε ένα άλλο στοιχείο, δηλαδή το οξυγόνο που έχει όχι 7 πρωτόνια που είχε το, το άζωτο, αλλά 8 πρωτόνια τώρα. Κάνω μια γρήγορη επανάληψη για τα όσα είπα γύρω από τη φυσική και την τεχνητή ραδιενέργεια. Κατά τη φυσική και, χημι... και τεχνητή ραδιενέργεια δημιουργείται από έναν πυρήνα μητρικό, ένα θυγατρικός πυρήνας, ο οποίος κατά κανόνα έχει... Ένα παραπλήσιο αριθμό πρωτονίων από ότι ο μητρικό πυρήνα και μάλιστα ένα περισσότερο. Δεδομένη αυτή τη σχέσεως υπάρχει κάποια πιο λογική σκέψη από το να πει κάποιο το εξή. Θα πάρω το βαρύτερο στοιχείο που υπάρχει στη φύση, το ουράνιο και θα προσπαθήσω με τεχνητή ραδιενέργεια να δημιουργήσω έναν πηγατρικό πυρήνα που να έχει ένα πρωτόνιο περισσότερο από το ουράνιο. <και>, και λοιπόν, αυτό ακριβώς προσπάθησαν στις 17 Δεκεμβρίου του 1938 δύο Γερμανοί πειραματικοί χημικοί που εργάζονταν στο Ινστιτούτο Κάιζαρ Βίλχελμ για Χημεία στο Βερολίνο. Αυτή ήταν ο καθηγητής Οτοχάν και ο βοηθός του Φρίτς Στράσμαν. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί. Βομβάρδισαν πυρήνες του στοιχείου ουράνιο με ταχαία, πολύ γρήγορα ουδετερόνια, ελπίζοντας, όπως είπαμε, να συναντήσουν ένα θυγατρικό πυρήνα με ένα πρωτόνιο περισσότερο. Και τώρα, πρώτο συμπέρασμα, το πείραμα αυτό απέτυχε. Και γιατί απέτυχε, γιατί απλούστατα η πειραματική χημική δεν ενετόπισαν στα προϊόντα της διάσπασης του πυρήνα του ουρανίου ένα παραπλήσιο στοιχείο με το ουράνιο, δηλαδή να είχε 93 πρωτόνια, αλλά για πρώτη φορά επειδή οι δύο αυτοί που προανέφεραν ήταν καλοί πειραματικοί χημικοί, ενετόπισαν στα στοιχεία της αντι... στα αποτελέσματα της αντίδρασης δύο άλλα στοιχεία, το βάριο με 56 πρωτόνια και το κρυπτό με 36 πρωτόνια, όπου τα 56 πρωτόνια και τα 36 πρωτόνια δίνουν πάλι 92 πρωτόνια, όσα δηλαδή είχε και το ουράνιο. Έτσι, για πρώτη φορά και με μεγάλη έκπληξη έγινε αντιληπτό ότι τώρα δεν έγινε με, με κάποια μεταστοιχίωση του ουρανίου και να παραχθεί ένα παραπλήσιο με αυτό στοιχείο αλλά έγινε η διάσπαση των πυρήνων του στοιχείου ουράνιου. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τότε. Το πλέον όμως χαρακτηριστικό ήταν ότι κατά την αντίδραση αυτή παρήχθη ένα πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας το οποίο όμως οι δύο επιστήμονες επειδή ήταν απλώς πειραματικοί χημικοί δεν μπόρεσαν να το αιτιολογήσουν διότι για να το αιτιολογήσει αυτό κάποιος έπρεπε να ήταν θεωρητικός φυσικός. Με συγχωρείτε για μισό λεπτό πρέπει να πάρω μια καλύτερη θέση διότι είχα ένα πρόβλημα ότι ο δικός μου υπολογιστής δεν λειτουργούσε και με εξυπηρέτησε ο αγαπητός φίλος ο κύριος Βόγκολης και βρίσκομαι στο σπίτι του και πρέπει να πάρω μια καλύτερη θέση μιλώντας. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Ζητάω συγγνώμη. Στη θεωρητική εξ, εξήγηση του γεγονότος ότι κατά τη διάσπαση των πυρήνων παράγεται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, συνέτεινε η πρώην βοηθός του καθηγητού Ότο Χάν, η συνεργάτης του Λίζε Μάιτναρ, η οποία επειδή ήταν Εβραία στο θρήσκευμα, εγκατέλειψε πέντε μήνες πριν από το περίφημο πείραμα το Βερολίνο και κατέληξε στη Σουηδία όπου εγκατεστάθηκε. Εκεί η Λίζε Μάιτναρ συζήτησε με τον ανυψιώτης επίσης θεωρητικό φυσικό Ότο Φρίστ και κατάφεραν να ερμηνεύσουν το γιατί δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο ποσό ενέργειας. Η δε αιτιολογία είναι η εξής. Μέτρησαν τη μάζα που υπήρχε πριν από το πείραμα και τη μάζα που υπήρχε μετά από το πείραμα. Και κατάλαβαν ότι η μάζα πριν από το πείραμα ήταν μεγαλύτερη από τη μάζα μετά το πείραμα ήταν όμως ο περίφημος φυσικός Αλβερτ Άινσταϊν ο οποίος προηγούμενα χρόνια είχε πει ότι μάζα και ενέργεια είναι δύο πράγματα που μπορεί το ένα να μεταβληθεί στο άλλο. Και μάλιστα όλοι σας, ανεξάρτητα με το τι έχετε σπουδάσει, θα έχετε δει αυτόν τον περίφημο πίνακα όπου υπάρχει ο Άινσταϊν και στον πίνακα είναι γραμμένος ο περίφημος τύπος του ότι η ενέργεια ε είναι ίσο με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Έτσι όταν σε ένα πείραμα εξαφανίζεται μια μάζα τότε δημιουργείται μια ενέργεια η οποία είναι ίση με τη μάζα αλλά πολλαπλασιασμένη επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο όταν επετέχθη αυτό κατάφεραν και πολλά άλλα συμπεράσματα. Δηλαδή απέδειξαν ότι ενέργεια δεν δημιουργείται κατά τη διάσπαση όλων των πυρήνων αλλά μόνο κατά τη διάσπαση των βαρέων πυρήνων δηλαδή αυτών που έχουν στο άτομο τους 26 πρωτόνια και προς τα πάνω. 26 πρωτόνια έχει παρεπιτώντας ο σίδηρος από τα 26 μέχρι τα 92 του ουρανίου. Και μάλιστα απέδειξαν ότι η παραγόμενη ενέργεια είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο πολλά είναι τα πρωτόνια που έχει ο πυρήνας. Δηλαδή αν θέλουμε να παράξουμε με τη διάσπαση του ατόμου πολλή ενέργεια πρέπει να προσπαθήσουμε να διασπάσουμε τους πυρήνες του ουρανίου που έχει τα περισσότερα πρωτόνια, 92. Ένα μήνα μετά το πείραμα στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στις 16 Ιανουαρίου του 1939, του επόμενου χρόνου, ο περίφημος φυσικός Νίλς Μπορ πήγε στην Αμερική προκειμένου να ανταλλάξει απόψεις για τα, για τις, για τα επιτεύγματα της φυσικής το τελευταίο διάστημα με τον ακόμη πιο περίφημο φυσικό Αλβερτ Άινσταϊν. Λίγες ημέρες όμως προτού εγκαταλείψει τη Δανία ο Νίλς Μπορ. Τον επεσκέφθη η Λίζε Μάιτναρ, η οποία είχε ερμηνεύσει γιατί δημιουργείται τόσο πολύ ενέργεια και τον ενημέρωσε για τα σημαντικά αποτελέσματα του Βερολίνου. Έτσι όταν ο, ο έφτασε στην Αμερική ενημέρωσε τους εκεί επιστήμονες για τα τεκτενόμενα στο Βερολίνο όπου εκεί έγιναν σκέψεις μην τυχόν και οι Γερμανοί καταφέρουν να φτιάξουν κανένα όπλο που να βασίζεται στην ενέργεια που παράγεται από τη διάσπαση των πυρήνων. Και γιατί αυτές οι σκέψεις απλούστατα, γιατί η Γερμανία διέθετε τότε έναν άλλο περίφημο φυσικό, τον Βέρνερ Heisenberg Έτσι θορυβημένοι επιστήμονες στην Αμερική και υπό άκρα μυστικότητα έφτιαξαν το σχέδιο Μανχάταν, το περίφημο σχέδιο Μανχάταν, όπου εργάστηκαν στο Λος Άλαμος του Νιού Μέξικο στην Αμερική. Εκεί ασχολήθηκαν όλοι οι ταλαντούχοι φυσικοί της ε, επιστήμονες εν γέννη της εποχής υπό τον χαρισματικό φυσικό Ρόμπερτ Οπενχάιμερ. Και σίγουρα οι περισσότεροι από εσά έχουν δει το έργο Οπενχάιμερ, το οποίο απέκτησε και 8 Όσκαρ από ό,τι μάθαμε. Αλλά εδώ, παρόλο που έχω λίγο χρόνο, δεν θέλω να μην αναφέρω τη μεγάλη επιτυχία του Έλληνα συμπατριώτου μας, του Λάνθιμου, του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος κατάφερε να πάρει για ένα έργο του τέσσερα αυτό βραβεία, Όσκαρ, μήπως είπα νόμπες, στην αρχή, Όσκαρ, Όσκαρ βέβαια, Μάλιστα, όπου βέβαια πήρε και το, ένα πολύ σημαντικό το βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Συνεχίζω όμω με την πυρηνική φυσική, αλλά πρέπει που και που να λέμε και κάτι θετικό, γιατί στη χώρα μα υπάρχει μεγάλη τάση να εξαφανίζουμε ό,τι μα κάνει υπερήφανο. Το αποτέλεσμα των εργασιών στο Λοσάλαμο είναι το εξή. Στις 16 Ιουλίου του 1945 δηλαδή περίπου 7 χρόνια μετά το πείραμα στο Βερολίνο, έγινε η πρώτη δοκιμή και επιτυχημένη δοκιμή ατομικής βόμβας στο Αλαμογκόρντο του Νιου Μέξικο. Υπό, τον, υπό, τη, υπό τη μυστική ονομασία Trinity Test. Για να ακολουθήσει στις 6 αυτό, Αυγούστου, σε λιγότερο αργότερα από ένα μήνα η πρώτη ρήψη ατομικής βόμβα στη Χιροσίμα με, τον κωδικό, με την κωδική ονομασία Little Boy και τρεις μέρες αργότερα η δεύτερη ρήψη στη, στο Ναγκασάκι με την κωδική ονομασία Fat Man. Το αποτέλεσμα, καμιά δεκαγιακ, περίπου 200.000 άνθρωποι πέθαναν αλλά αυτό σήμανε και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε σκέψεις και να πούμε τι μπορούμε όμως να επιτύχουμε με την ενέργεια που προέρχεται από τη διάσπαση των πυρήνων. Θα μπορούσαμε να, να φανταστούμε ότι εκμεταλλευόμαστε αυτή την ενέργεια και παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Προτού πάμε όμως εκεί, θέλω να τελειώσω το θέμα των βομβών, περιγράφοντάς σας πώς έγινε η βόμβα υδρογόνου. Οι επιστήμονες που αιτιολόγησαν γιατί παράγεται μεγάλη ενέργεια κατά τη διάσπαση των πυρήνων ανακάλυψαν ότι η ενέργεια παράγεται και με τα ελαφρά στοιχεία όχι όμως με τη σύνδεξη των πυρήνων αλλά με τη συνένωση των πυρήνων δηλαδή με τη σύνδειξη των πυρήνων όπως λέγεται επίσημα και μάλιστα απέδειξαν ότι η παραγόμενη ενέργεια κατά αυτή τη σύνδεξη είναι τόσο μεγαλύτερη όσο όμως ελαφρύτερο είναι το στοιχείο. Έτσι ώστε όταν κάνουμε τον κόπο να φτιάξουμε μια βόμβα τη φτιάχνουμε με πυρήνε υδρογόνου για να παράξουμε και τη μεγαλύ το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας που ελευθερώνεται. Ας δούμε τώρα όταν έκαναν τι σκέψη μπορούμε να φτιάξουμε βόμβα υδρογόνου. Τι συνέβη. Λένε θα πάρουμε λέει δύο πυρήνες υδρογόνου και θα τους συνενώσουν. Είπα όμως στην αρχή και δεν το είπα τυχαία ότι οι πυρήνες κάθε στοιχείου είναι θετικά φορτισμένοι γιατί αποτελούνται από θετικά πρωτόνια και ουδέτερα ουδετερόνια. Όταν όμως πλησιάσουμε δύο πυρήνες που είναι και οι δυο θετικά φορτισμένοι αυτοί οι πυρήνες ως γνωστόν αποθούνται ομόνιμα φορτία αποθούνται. Και μάλιστα αποθούνται το πιο πολύ, όσο μικρότερη γίνεται η απόστασή Έτσι, για να επιτευχθεί η σύνδειξη των πυρήνων, πρέπει να εφαρμοστούν τεράστιες θερμοκρασίες και τεράστιες πιέσεις. Και έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας. Πλην όμως, όταν επιτευχθεί η σύνδεξη των πυρήνων του υδρογόνου η παραγόμενη ενέργεια είναι πολύ πολύ περισσότερη από ό,τι η ενέργεια που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί η σύνδεξη, η σύνδεξη των πυρήνων. Και τώρα ας δούμε τι συμβαίνει πάνω στον ήλιο μας γιατί ήταν ένα από τα ερωτήματα που σας είπα ότι θα απαντήσουμε. Ο ήλιος μας είναι ένα τεράστιο ουράνιο σώμα το οποίο αποτελείται κυρίως από, πρωτόνια, από, συγνώμη, από υδρογόνο. Το πρωτόνια το πέταξα, επειδή βλέπω στην αυτήν ότι εγώ φαίνομαι στα πλάγια εκεί πέρα. Δεν μπορεί να διορθωθεί η εικόνα μου. Εγώ φαίνομαι πλαγιαστό εκεί πέρα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, γι' αυτό πέταξα και τη λέξη. Λοιπόν, ναι, χρειάζονται ναι, στο, στο, στον ήλιο, όπω είπαμε, υπάρχει, υπάρχει πάρα πολύ υδρογόνο. Τώρα, στο κέντρο του ήλιου δημιουργείται δημιουργούνται θερμοκρασίες περίπου 10 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου και πιέσεις επίσης εκατομμυρίων ατμοσφαιρών. Οπότε στον ήλιο επικρατούν ιδανικές συνθήκες για να, μπορούν, να μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεξη πυρήνων. Και πράγματι, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες ομιλίες μου για το φαινόμενο του θερμοκηπείου για την τρύπα του όζοντος, επάνω στον ήλιο μεταβάλλονται σε ένα δευτερόλεπτο 4.700.000 τόνοι του στοιχείου υδρογόνο στο στοιχείο ήλιο με πυρηνικές αντιδράσεις. Γίνεται σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου και δημιουργούνται πυρήνες του στοιχείου ήλιο. Κατά αυτή όμως τη σύνδεξη ελευθερώνονται κάτι απίθανα ποσά ενέργειας ώστε σε ένα δευτερόλεπτο πάνω στον ήλιο μας δημιουργείται μία ενέργεια που έχει σε κιλοβάτ, που είναι ένα νούμερο που έχει μπροστά το 4, ακολουθούμενο από 23 μηδενικά, δηλαδή 406 εκατομμύρια κιλοβάτ, αστρονομικό νούμερο. Όλη αυτή η ενέργεια εγκαταλείπει τον ήλιο υπό τη μορφή της ηλιακής αντινοβολίας και πάει σχεδόν χαμένη όλη στο άπειρο, αφού μόνο ένα άπειρο ελάχιστο μέρος της συναντά τους πλανήτες που στρέφονται γύρω από τον ήλιο θερμένοντάς τους. Έτσι η γη μας παίρνει δύο δισεκατομμυριοστά αυτής της ενέργειας με αποτέλεσμα η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης να είναι συν 15 βαθμοί Κελσίου. Αυτό συμβαίνει στον ήλιο. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε βόμβα υδρογόνου πάνω στη γη. Η πρώτη απάντηση ήταν απελπιστική. Πώς θα δημιουργήσουμε πάνω στη γη εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου και εκατομμύρια, πιέσεις, α, 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 εκατομμύρια αυτό, ατμοσφαιρών πιέσης. Αυτό είναι σχεδόν αδιανόητο. Και όμως παρουσιάστηκε όπως σας έχω οδηγηθεί σε προηγούμενες ομιλίες μου ο απίθανος φυσικός Έντου Αρτέλα, ο οποίο με μία ιδιοφυή ιδέα κατόρθωσε να φτιάξει τη βόμβα υδρογόνου, να γίνει ο πατέρα τη βόμβα υδρογόνου. Τι έκανε ο Έντουαρ Τέλλαρ, πήρε μία βόμβα πυρηνική για να γίνει σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου και στο κέντρο τη έβαλε ένα μικρό πυρηνικό σταθμό διάσπασης πυρήνων πλουτονίου. Πρώτα έσκασε η βόμβα διάσπασης πυρήνων, δημιούργησε τις τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες και αυτές έδωσαν τη δυνατότητα να γίνει η σύνδειξη πυρήνων του υδρογόνου και να γίνει μια απίθανη έκρηξη, θα πούμε μετά τι μεγάλη ισχύ είχε αυτή η έκρηξη. Προς το παρόν η πρώτη δοκιμή βόμβας υδρογόνου έγινε στις 31 Οκτωβρίου του 1000 1954 στα νησιά. Το 1952, γιατί όλα συνέβησαν ανά 7 χρόνια. Το, το 38 η διάσπαση των πυρήνων. Το 1945 η πρώτη ατομική βόμβα και το 1952 η πρώτη βόμβα υδρογόνου. Μου επιτρέψτε να πιω λίγο νερό, γιατί μιλάω συνέχεια. Μάλιστα. Για να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις των πυρηνικών εκρήξεων, είτε αυτές είναι βόμβες, αυτό διάσπαση, πυρήνων, είτε είναι βόμβες σύνδεξη πυρήνων, πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που λέγεται ακτινοβολία. Μην ξεχνάτε ότι είπαμε ότι στην φυσική ραδιενέργεια διασπώνται πυρήνες του ουρανίου ελευθερώνοντας ένα μεγάλο ποσό υπό τη μορφή ακτινοβολίας και είπα θα το πούμε αργότερα για να μην τα μπλέξω. Λοιπόν, η ακτινοβολία είναι ροή ενέργειας είτε σωματιδίων είτε κυμάτων. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, αλλά θα περιγράψουμε τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι ακτινοβολίες στον άνθρωπο. Ξεκινάμε με την απλούστερη ακτινοβολία, την ακτινοβολία Α, η οποία ακτινοβολία Α είναι σωματιδιακή, δηλαδή είναι πυρήνε του στοιχείου. Αυτό ήλιο, δηλαδή πυρήνε που έχουν δύο πρωτόνια και δύο ουδετερόνια. Ένα οποιοδήποτε ραδιενεργό στοιχείο εκπέμπει λοιπόν πυρήνε ηλίου. Αυτή λέγεται ακτινοβολία Α. Από ό,τι θα καταλάβετε, δεν είναι τόσο επικίνδυνο για τον εξή λόγο. Αν έχουμε ένα στοιχείο, ένα ραδιενεργό στοιχείο. Που εκπέμπει ακτινοβολία Α, τότε η διεισδυτικότητα αυτής της ακτινοβολίας, δηλαδή των πυρήνων ηλίου, είναι μόνο από 2 εκατοστά του μέτρου μέχρι 10 εκατοστά του μέτρου. Επομένω δεν πάει πολύ μακριά. Αν δεν βάλουμε ένα φύλλο χαρτιού ανάμεσα στην πηγή τη ακτινοβολία και τη αποστάσεω 2 ή 10 εκατοστά, το, 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 το φύλλο αυτό χαρτιού απορροφά την ακτινοβολία Α. <χω> είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη γίνεται η ακτινοβολία Α όταν εισέλθει στον οργανισμό του ανθρώπου. Διότι θα μπορούσε να έρθει είτε με την αναπνοή, είτε με την τροφή, είτε με την πόση, είτε αν υπάρχει ρήξη του δέρματος. Όταν καταλήξει η ακτινοβολία Α στις πτυχές του πεπτικού συστήματος ή του θώρακος των πνευμόνων ή στις πτυχές των σαρκών, Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα, στα κύτταρα προκαλώντα μέχρι και καρκίνο. Η επόμενη ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία Β, η οποία είναι επίση σωματιδιακή ακτινοβολία και είναι απλώ ταχαία, δηλαδή πολύ γρήγορα ηλεκτρόνια. Αυτή η ακτινοβολία μπορεί να προέλθει με πολλού τρόπου και ανάλογα με τον τρόπο από τον οποίο προέρχεται είναι και η δυσδυτικότητά τη. Η δυσδυτικότητα της ακτινοβολίας Β είναι από 8 εκατοστά του μέτρου μέχρι όμως και 7 μέτρα. Οπότε σημαίνει ότι πηγαίνει πολύ πιο μακριά. Εάν, το σώμα του ανθρώπου εκτεθεί σε ακτινοβολία Β, τότε προβλήματα δημιουργούνται στα εξωτερικά κύτταρα του δέρματος. Εκεί όμως μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκάβματα που με τον καιρό μπορούν να καταλήξουν σε καρκίνο του δέρματος. Αν δε η ακτινοβολία Β, το χειρότερο από όλα μπορεί να συμβεί είναι να βρεθεί ένα ραδιενεργό στοιχείο μέσα στον οργανισμό μας που εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία Β. Συνέπεια αυτού είναι περισσότερα ήδη καρκίνο. Και τέλος η ακτινοβολία Γ δεν είναι πλέον σωματιδιακή, αλλά προέρχεται ως εξή ακούγεται λίγο επιστημονικά, το τελευταίο θα παίξει ρόλο. Όταν ένα πυρήνα ενό οποιοδήποτε στοιχείου χτυπηθεί από ένα οποιοδήποτε σωματίδιο, λέμε στη φυσική ο πυρήνα διεγείρεται, δηλαδή αποκτά μια επιπλέον ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μπορεί να τη διατηρήσει για πολύ χρόνο, όπου όταν την αποδίδει εκπέμπεται ακτινοβολία γάμα, η οποία είναι κυματοειδής ακτινοβολία είναι κάτι σαν τις ακτίνες χ αλλά με πολύ μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, δεδομένου ότι η ακτινοβολία γ μπορεί να ξεπεράσει πλάκες από μόλυβδο περισσότερων εκατοστών του μέτρου. Σκεφτείτε περισσότερα εκατοστά του μέτρου πλάκες μολύβδου. Αυτή βέβαια είναι πολύ πιο επικίνδυνη γιατί μπορεί να προκαλέσει καρκίνο αμέσως και γενετικές αλλοιώσεις των κυτάρων, δηλαδή να έχουμε προβλήματα στους μετέπειτα που προέρχονται από μας. Και εδώ τελειώσαμε και την περιγραφή της, των διαφόρων ακτινοβολιών και σαν επόμενο τώρα, λοιπόν, η ακτινοβολία που έμεινε να ούλα, λοιπόν, Επιβάρυνση του περιβάλλοντο από τη. Να, δεν χρειάζεται, δεν βλέπω μέσα. Επιβάρυνση του περιβάλλοντο, α... τώρα γενικά του περιβάλλοντο, από, την... τι κατά τι πυρηνικέ αυτέ εκρήξει, είτε βομβών α... αυτο... αυτο... ατομική βόμβα, είτε βόμβα υδρογόνου. Αλλά προτού ξεκινήσουμε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσουμε λίγο μετά από τι ακτινοβολίε, πρέπει να σα εξηγήσω ένα άλλο μέγεθος που είναι πολύ σημαντικό εις ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από τις εκρήξεις βομβών πυρηνικών είτε διάσπασης είτε σύνδεξης, σύνδεξης πυρήνων. Αυτό το μέγεθος είναι το λεγόμενο χρόνος ημιζωής ή χρόνος υποδιπλασιασμού. Έστω είπαμε κάποτε στην αρχή ότι το στοιχείο ράδιο εκπέμπει ακτινοβολία, αφού διασπώνται οι πυρήνες του ραδίου και μεταβάλλονται σε ένα άλλο στοιχείο. Ο χρόνος που περνάει όταν ένα ραδιενεργό στοιχείο χάσει τη μισή μάζα από ό,τι είχε, λέγεται χρόνος υποδιπλασιασμού και παραδείγματα είναι το ραδιενεργό ιόδιο έχει 8 μέρες χρόνο υποδιπλασιασμού. Αν είχαμε 2 γραμμάρια, σε 8 ημέρες θα έχει μείνει ένα γραμμάριο. Το ραδιενεργό στοιχείο κέσιο έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 2,1 χρόνια και ακόμη χειρότερα το ραδιενεργό στοιχείο πλουτόνιο έχει χρόνο ημιζωής 24.100 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε μια ποσότητα 10 χιλιόγραμμων του πλουτονίου μετά από 24.100 χρόνια θα έχουν μείνει, μείνει 5 χιλιόγραμμα. Και μετά από άλλε 24.100 χρόνια θα έχουν μείνει 2,5 κιλόγραμμα και ούτω καθεξής. Με αυτό θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατά τι εκρήξει των πυρηνικών όπλων. Διότι υπάρχουν τώρα ραδιενεργά στοιχεία που, ανάλογα με το χρόνο ημιζοή του, μπορεί να, 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 να δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον για πάρα πολύ χρόνο. Και τώρα θα πούμε, ποιε είναι οι επιπτώσει των βομβών αυτοδιάσπασης και σύνδεξη. Πριν από το 1945, οι εκρηκτικές σύλλες δημιουργούσαν μία ενέργεια που προήρχετο από χημικές αντιδράσεις των στοιχείων αυτών, χωρίς όμως οι πυρήνες τους να αλλοιώνονται. Και επειδή μία από τις οι ύλε εκρηκτικέ που υπήρχε σχεδόν σε όλα τα εκρηκτικά ήταν η τρίνη τρώτολου Όλη, που να πούμε σαν σύντμηση TNT. Ήταν σύνηθε την εκρηκτική ενέργεια ενό οποιοδήποτε εκρηκτικού να την συσχετίζουμε με μία ποσότητα TNT. Ήταν σύνηθε να λέμε ότι, ότι έγινε μία έκρηξη. Είναι λίγο μπλεγμένα εδώ τα πράγματα γιατί είμαστε και οι δυο ένας δίπλα στον άλλον. Λοιπόν, ήταν σύνηθες να λέμε η έκρηξη αυτή είχε μία ισχύ όσο η έκρηξη ενός τόνου TNT. Μετά όμως από τις εκρήξεις των βομβών στο Αλαμογκόρντο που έγινε η πρώτη δοκιμή και στη Χειροσήμα και στο Αγκασάκη που έγιναν οι ρήψεις έγιναν εκρήξεις mm. με μια τέτοια ισχύ που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Συγκεκριμένα, η έκρηξη της πρώτης πυρηνικής βόμβας το Trinity Test στο Αλαμογκόρντο ήταν μια έκρηξη ισοδύναμη με έκρηξη 13.000 τόνων TNT. Η δε, δε, α, η δε βόμβα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι αντιστοιχούσε στην έκρηξη 21.000 τόνων TNT. Τα πράγματα όμως αγρίεψαν ακόμη περισσότερα διότι κάποτε έγινε και η έκρηξη της βόμβας υδρογόνου που έφτιαξε ο Έντου στα νησιά Μάρσαλ. Η έκρηξη αυτή ισοδυναμούσε σε ισχύ έκρηξης 10 εκατομμυρίων 400.000 τόνων TNT. Φανταστείτε το δηλαδή, να φτιάξετε ένα γήπεδο ξέρω, 100 επί 100 και επί 100 και να είναι όλο αυτό το TNT και να γίνει μια έκρηξη. Κάτι τέτοιο έγινε και στην έκρηξη της βόμβας υδρογόνου. Και τώρα θα πάμε σε πιο ευχάριστα πεδία δεδομένου ότι θα εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν να κερδίσουμε ενέργεια όχι για πολεμικούς σκοπούς αλλά για ειρηνικούς σκοπούς. Και καταρχάς θα εξηγήσουμε σύντομα πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια της ενέργειας που δημιουργείται από τη διάσπαση των βαρέων πυρήνων και κυρίως είναι σύνηθε το ουράνιο. Εάν δούμε έναν συνήθι σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθι, αυτό, αυτό συμβατικό, αυτό αποτελείται από έναν, το, από ένα καζάνι, το πούμε απλώ, λέβητα, μέσα στον οποίο καίγεται ένα συμβατικό καύσιμο. Κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δημιουργείται θερμότητα με την οποία ζεσταίνουμε νερό από το οποίο δημιουργείται ατμός, ο ατμός μπαίνει μέσα στη στροβιλομηχανή, κινεί τα πτερίγια της, στρέφεται ο άξονας, ο άξονας της, της, της Τη τουρμπίνα είναι συνδεδεμένο με μία ηλεκτρογεννήτρια και τώρα η ηλεκτρογεννήτρια στρεφόμενη δημιουργεί ηλεκτρική τάση και επομένω ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι λειτουργεί ένα συμβατικό σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Ε. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια τη ενέργεια που δημιουργείται κατά τη διάσπαση των πυρήνων. Τι είναι διαφορετικό διώγνουμε τον, το Λέβητα και εκεί βάζουμε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας είναι συνήθως ένα συνήθως ένα ένα μεγάλο δοχείο από ατσάλι του οποίου βέβαια το πάχος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να είναι σίγουρο μέσα σε αυτό τον αντιδραστήρα βρίσκεται το ουράνιο από το οποίο θα παραχθεί η θερμότητα που χρειαζόμαστε. Το δε ουράνιο βρίσκεται σε σωλήνες μεταλλικούς κυλινδρικούς που έχουν μία εξωτερική διάμετρο 11 χιλιοστά του μέτρου και ένα ύψος 4 μέτρων. Έτσι όλος ο αντιδραστήρας είναι γεμάτος με τέτοιους σολίνες μέσα στους οποίους βρίσκεται το ουράνιο το οποίο θέλουμε να διασπαστεί για να παραχθεί η θερμότητα που χρειαζόμαστε. Όταν περιγράψαμε τη διάσπαση του πυρήνα, εξηγήσαμε ότι στο πείραμα που έγινε στο Βερολίνο με, με, με ταχαία ουδετερόνια διασπάστηκε ο πυρήνας του ουρανίου Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, προέκυψαν δύο θυγα... θυγατρικοί πυρήνες ράψματα και ελευθερώθηκαν τρία ουδετερόνια. Πολύ γρήγορα, παρόλο που δεν έχω χρόνο, οι διασπάσει δεν γίνονται μόνο σε αυτά τα δύο που περιέγραψα προλίγου. Αυτό συνέβη στο πείραμα στο Βερολίνο. Οι διασπάσει είναι ποικίλε, δηλαδή διάφοροι συνδυασμοί στοιχείων, όπου όμω το άθροισμα των δύο. Των, των, των πρωτονίων τους είναι πάντα 92 όσο έχει το ουράνιο. Σε όλες όμως αυτές τις διασπάσεις είναι πολύ σημαντικό ότι δημιουργούνται δύο έως τρεις νέοι πυρήνες και επομένως εδώ μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπό ειδικέ συνθήκες θα ήταν δυνατόν αυτοί οι πυρήνες που παράγονται με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν περαιτέρω διασπάσεις πυρήνων ουρανίου και να έχουμε αυτό που αποκαλούμε αλυσιδωτή αντίδραση, δηλαδή συνεχόμενη παροχή ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει τα πολύ γρήγορα, τα πολύ ταχαία ουδετερόνια που δημιουργούνται να φρεναριστούν. Επομένως, σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχει ένα υλικό που λέγεται επιβραδυντής. Και είναι καλό ότι τέτοιοι επιβραδιντές είναι εύκολα υλικά, είναι το νερό και ο γραφίτης. Επομένως ένας πυρηνικός αντιδραστήρας είναι ένα τσάλινο δοκείο μέσα στο οποίο είναι πάρα πολλοί σωλήνες μεταλλικοί με το ουράνιο και αυτή είναι μέσα σε νερό όπου το νερό παίζει το ρόλο του επιβραδιντή δημιουργεί πυρήνες με πολύ μικρότερη ταχύτητα μέχρι 2.000-2.200 μέτρα ανα δευτερόλεπτο και τότε λέγονται αυτοί, αυτά τα, 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 τα γρήγορα ουδετερόνια, λέγονται θερμικά, επειδή έχουν μικρέ ταχύτητε και προσφέρονται σε περαιτέρω διασπάσει, έτσι ώστε έχουμε τη συνεχόμενη παροχή ενέργεια. Πλην όμω ο σκοπό ενό αντιδραστήρα είναι να παράγει ενέργεια κατά τι επιθυμίε μα. Δηλαδή, άλλοτε θέλουμε πολύ ενέργεια και άλλοτε θέλουμε λιγότερο. Επομένως ένα πυρηνικό αντιδραστήρα πρέπει να υπάρχει ένα υλικό που λαβαίνει μέρος στο πόσα ελεύθερα ουδετερόνια υπάρχουν. Αυτό το υλικό λέγεται επιβραδυντής και μπορεί να είναι είτε το βόρειο, όχι το βάριο που είπαμε στη διάσπαση των πυρήνων, είτε το βόρειο, είτε το κάδμιο, είτε το ίνδιο. Έτσι μέσα σε κάθε πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχουν οι λεγόμενοι ράβδοι ελέγχου οι οποίοι έχουν την εξής ικανότητα να απορροφούν ουδετερόνια έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν τις διασπάσεις. Και με αυτό τον τρόπο όταν παραδείγματο χάρη θέλουμε να μειώσουμε την παραγόμενη ενέργεια τότε βυθίζουμε τις ράβδους ελέγχου περισσότερο μέσα στον αντιδραστήρα οι ράβδοι ελέγχου απορροφούν περισσότερα ουδετερόνια, δεν διατίθεται πολλά για διάσπαση των πυρήνων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγόμενη, παραγόμενη ενέργεια. Αντίστροφα, όταν θέλουμε περισσότερη ενέργεια, βγάζουμε έξω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα του ράβδους ελέγχου, έτσι ώστε τώρα δεν υπάρχει ένα υλικό να απορροφά ουδετερόνια, υπάρχουν πάρα πολλά ουδετερόνια, περισσότερες διασπάσεις, και μεγαλύτερη ενέργεια. Μια τελευταία φράση. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που είναι αναγκαστικό να σταματήσουμε ακαριέα τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα, παραδείγματο χάρη στην περίπτωση ενό σεισμού. Παγκοσμίω είναι αναγκαίο ένα σεισμό να σταματήσει ακαριέα. Τότε τι γίνεται, ρίχνουμε μέσα στον αντιδραστήρα ακαριέα όλε τι ράβδε του ελέγχου, απορροφώνται όλα τα υπάρχοντα ουδετερόνια και επομένω διακόπτεται η παραγωγή ενέργεια Πρέπει να διαβάσω. Σύντομα. Κοντεύουμε στην ώρα. Μάλιστα. Παίρνω μία ειδοποίηση να συντομεύσω. Το καλό είναι ότι έχουμε πει αρκετά. Αυτό που μένει τώρα είναι να πούμε λίγο, που είναι εύκολο κεφάλαιο. Που είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό θα το πούμε σύντομα. Είναι πώς μπορούμε να κερδίσουμε ενέργεια, εκμεταλλευόμενη την ενέργεια που προκύπτει από τη σύγκμηση των αυτών πυρήνων υδρογόνων. Για να γίνει όπως είπαμε σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου απαιτούνται τεράστια ποσά ενέργειας δηλαδή μεγάλες θερμοκρασίες και μεγάλες πιέσεις. Πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις πρώτον πώς θα δημιουργηθούν και δεύτερο αυτό το υλικό δηλαδή το, το, το υδρογόνο και το ήλιο που προέρχεται συγνώμη, από τη σύνδειξη των πυρήνων του υδρογόνου το οποίο λέγεται πλάσμα σε αυτές τις τεράστιες θερμοκρασίες πώς θα συγκρατηθεί μακριά από τη χώματα που οτιδήποτε ακουμπήσουν θα διαλυθούν τα πάντα. Αυτό επιτυχάνεται με, με, την, με, την, με ισχυρούς με ισχυρά μαγνητικά πεδία παρότι έγιναν και προσπάθειες με ισχυρά λέιζα και τώρα δώστε μου μόνο δύο λεπτά για να, για να θα ολοκληρώσουμε που εγώ δεν περίμενα να το τελειώνα λοιπόν δύο λεπτά μόνο για να ολοκληρώσω το θέμα το 2005 υπεγράφει στο Παρίσι σύμφωνο βάση του οποίου στο Κανταράς της Γαλλίας θα ξεκινούσε ένας διεθνής Πυρηνικό, αυτό, δοκιμαστικό, πειραματικό σταθμό σύνδεξη πυρήνων υδρογόνου, όπου οι χώρε που υπέγραψαν αυτό το σύμφωνο ήταν 7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, η, 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 Ιαπωνία η, η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ρωσία. Οι 7 αυτέ χώρε ξεκίνησαν. Σήμερα υπάρχουν 35 χώρες που συμμετέχουν πίσω από τις οποίες βρίσκονται 5.000 εταιρείε με 15.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο. Κάτι αρνητικό είναι ότι αυτό προεβλέπεται να τελειώσει το 2020. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει. Έχουν καταναλωθεί όμως μέχρι τώρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο είναι η πιο δαπανηρή διεθνής επιστημονική προσπάθεια. Προβλέπεται μέχρι το 2050 να έχει, να έχει πρώτο δημιουργηθεί ο, ο, ο αντιδραστήρας αυτός και τα πειράματα να έχουν αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό που στην αρχή αποκάλεσα μικρός τεχνητός ήλιος πάνω στη γη μας. Δύο πράγματα. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω, πρώτα και δεν έχουμε χρόνο, αλλά για ένα πιο σημαντικό λόγο. Όταν εγώ ήμουν νεαρός φοιτητή, δηλαδή πριν από 65 χρόνια, μου έμαθαν ότι η ενέργεια από το πυρηνικό αντιδραστήρα φύτηξη θα έχουμε σε 50 χρόνια. Από τότε πέρασαν 65, πέρασαν τα 50, πέρασαν 15 και σήμερα σας λέω το 50 θα έχουμε ενέργεια. Δηλαδή άλλα 40 χρόνια. Επομένως μάλλον η επόμενη γενιά στον ήχα θα σας κάνει κάποτε μία διάλεξη που θα αφορά τους τεχνητούς ήλιου που θα λειτουργούν πάνω στη γη μας. Αφήστε με όμως μισό λεπτό να πω δύο πολύ καλές, πολύ καλές αυτές ειδήσει. Οι ειδήσει αυτές είναι πρώτον ότι αυτά που συνέβησαν στο Τσερνομπίλ και στη Φουκουσίμα τα οποία εγώ δεν περιέγραψα εδώ για ευνοή του λόγου χρόνου. Αυτά τα τρομερά ατυχήματα δεν μπορούν να συμβούν σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σύνδεξη, γιατί η όλη προσπάθεια είναι τόσο δύσκολη που με την παραμικρή παρενέργεια αμέσω σταματάει η, όλη, η όλη εργασία. Και το δεύτερο, τα πυρηνικά απόβλητα που υπάρχουν μετά την λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα σύνδειξης είναι πολύ πολύ λιγότερα επικίνδυνα από τα πυρηνικά απόβλητα των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια της διάσπασης των πυρήνων. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι τελείωσα. Δεν είχα πιστέψει ότι θα τα καταφέρω με τον χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ, πολύ, είχε πολύ καλή διάθεση ο φίλος μου ο κύριος Μόγκολης. Αλλά, ξέ, όχι ξέχασα, παρέλειψα σκοπίμως να σα μιλήσω για τα δύο σημαντικά. Εάν θέλετε, στο χρόνο που μας μένει για ερωτήσεις, ευχαρίστω να σα περιγράψω τι συνέβη, τόσο στη Φουκουσίμα όσο και στο ΣΕΡΜΑΤΑ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων. Ε, παρακαλώ όσοι έχετε κάποια ερώτηση, σηκώστε το ηλεκτρονικό χέρι. Ναι, δίνω το λόγο στην κυρία, στην κυρία, Βάρσου, στην αγαπημένη μας φίλη. Κυρία Βάρσου, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάλεξη Α, όλα αυτά γνωστά σε μερικούς από εμά. Πείτε μου όμως, όταν κάνουμε όλες αυτές τις ακτινογραφίες, μαστογραφίες, έχουν, για να δούμε αν έχουμε καρκίνο, έχουν γίνει μελέτες που λένε ότι αυτές οι τεχνικές προκαλούν καρκίνο. Ποια είναι η τοποθέτησή σας? Η μου είναι χωρίς εγώ να με γιατρός βέβαια ότι είναι ελέγχονται οι δόσεις. Η επιστήμη προοδεύει και οι δόσεις που απαιτούνται για να γίνει μια τέτοια ακτινογραφία είναι τόσο μικρές ώστε είναι ακίνδυνες. Δεδομένου ότι για όλα αυτά τα υλικά υπάρχουν τιμές που αν δεν ξεπεραστούν δεν δημιουργούν προβλήματα. Βέβαια, καλύτερο είναι να μην υπάρχει καθόλου, αλλά όταν εξετάζεται κάποιο για να δουν αν έχει καρκίνο τον οποίο πρέπει να, 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 να δουλέψουν οι γιατροί, τότε η μια πολύ μικρή δόση ενέργειας δεν είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή, η απάντησή μου με μία φράση η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο ώστε οι δόσει αυτέ τι ακτινοβολίε που χρησιμοποιούνται είναι ακίνητε. Χωρί να είμαι γιατρό. Από την άλλη μεριά, ο καρκίνο έχει ανέβει στα ύψη. Παρόλη την επιστήμη, παρόλε τι προληπτικέ εξετάσει κτλ. Τέλο πάντων, αυτό είναι ιστορία για άλλη. Ε, <laughs> μάλιστα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι καρκίνοι έχουν πολλές αιτίες που δημιουργούνται όταν κανεί σε παραδείγμα της όλης τη κρέας, δηλαδή, τρώει σε όλη τη ζωή κρέα, δηλαδή, τρώει όλη τη ζωή κρέα, δεν χρειάζεται να εκπλήσει ότι μπορεί να έχει προβλήματα με το έπαχη έντερο αργότερα. Ή όταν χρησιμοποιούμε αυτό τροφέ που δεν είναι υγιεινέ, μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο στο στομάχι και, και, και. Και όταν μέχρι πρώτη οι Έλληνε ήταν οι πρώτοι στο κάπνισμα παγκοσμίω, πάλι δεν χρειάζεται να κάνουν σκέψη για καρκίνου γιατί αυτό έχει σαν συνέπεια καρκίνους των πνευμόνων, της κίστης και και και. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δημιουργούνται οι καρκίνοι. Σίγουρα δεν είναι. Αυτό μπορώ εγώ με τις γνώσεις που έχω να το πω χωρί να είμαι ειδικό στον τομέα αυτό. Οι καρκίνοι που δημιουργούνται κατελάχιστον δημιουργούνται, δηλαδή εκατομμυριοστά από το γεγονός ότι κάποιος εξετάζεται με διάφορα είδη ακτινογραφιών. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος έχει ερώτηση. Εάν δεν έχει και υπάρχει ενδιαφέρον θα μπορούσα να πω αυτά που δεν είπα. Κυρία Γκατζούλη, την αντιπρόεδρο του είχα. Κυρία Γκατζούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μπορείτε να μου πείτε πόσους καρκίνους δημιούργησε η έκρηξη του Τσερνομπίλ; πόσο, πόσο καταστροφική ήταν η έκρηξη αυτή. Να σας πω το εξής. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι η πατρίδα μας. Ξέρουμε την αύξηση των καρκίνων του θηρεοειδού σαδένα από το ραδιενεργό ιόδιο που μετρήθηκε εδώ σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις από ό,τι συνήθως. Αλλά σας παρακαλώ, πρέπει να περιοριστώ γιατί ξέρω ότι εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε και να παίζει ρόλο κάπως η πολιτική. Αλλά θα κάνω μια παρατήρηση μόνο. Όταν την εποχή που συνέβη το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, για να μην φανεί ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση, βλέπαμε στην τηλεόραση ποδηλατιστές να γελούν το φακό όπου η ποδηλατοδρομία γινόταν στο Τσερνομπίλ, τότε δεν χρειάζεται να ρωτάτε πόσοι είναι, γιατί ποιο θα σα πει πόσοι πέθαναν εκεί. Γιατί εκεί πέθαναν οι πολλοί. Για το σε κάθε πυρηνικό ατύχημα, αυτοί που υποφέρουν περισσότερο είναι αυτοί που είναι στην κοντινή περιοχή. Διότι τα ραδιενεργά στοιχεία, τα βαριά μένουν στην περιοχή τα δε ελαφριά αερορούνται, μεταφέρονται από τον άνεμο στη διεύθυνσή του και παίζει ρόλο τι άνεμος φύσηξε από τη στιγμή που έγινε αυτή η έκρηξη. Και ανάλογα με τον άνεμο μπορεί να καταλήξει όπου θέλετε. Και τότε αυτά όμως είναι, α, τα, τα, τα συμβάντα εκεί είναι λιγότερο σπουδαία δεδομένου ότι ένα μέρος έχει εξουδετερωθεί και ένα, και ένα άλλο μέρο έχει, έχει. Δηλαδή, όταν κοντά στο Τσερνομπίλ παίρναμε ένα κυβικό μέτρο αέρα και μετράγαμε τι ραδιενέργεια είναι μέσα του, όταν θα βρεθούμε στο, στο, στο Αμβούργο που έχει φτάσει, γιατί έφτασε και στη Γερμανία. Εγώ ζούσα στη Γερμανία τότε, η, η το ραδιενεργό υλικό, τότε εκεί είχε αραιωθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα οι επιπτώσει να είναι μικρότερε. Αλλά ειδικά για εκεί δεν μπορώ να σα πω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά ήταν μυστικά και περισσότερο παρουσιάζονταν σαν να μην είναι σημαντικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι. Ναι. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Στο διάστημα αυτό μου επιτρέπεται να κάνω μία παρατήρηση. Άκουσα ότι τα οποία είναι εν γέννη γνωστά σε πολλούς. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που αυτά που ξέρουν είναι πολύ 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 περισσότερα από αυτά που είπα εγώ. Εγώ όμως έχω την υποχρέωση εδώ να μιλήσω σε άτομα που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει ποτέ τη λέξη πυρηνική φυσική και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να τα πω όσο πιο απλούστερα γίνονται. Αν όμως υπήρχε ανάγκη, θα μπορούσα να τα πω και καλύτερα. <sharp> <slur> Κύριε Βόκολη, ο κύριος Μούτσοφλου έχει το, το χέρι του. <sharp> Κύριε Μουτσοφρου, μπορείτε να έχετε το λόγο. Ναι. Ε, ακούμε. Ναι, ναι, <sharp> ναι, ναι ακούμε. Ναι. Καταρχήν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε που μα δώσατε. Το ερώτημά μου αφορά τον ήλιο. Στην αρχή έχουμε σύνδεξη βεβαίω το, του υδρογόνου σε ήλιο. Μετά όμω η σύνδεξη συνεχίζεται και έχουμε συνεχώ ε, ε, παραγωγή βαρύτερων στοιχείων. Αυτό πότε σταματάει και αρχίζει η διάσπαση, ή δεν σταματάει ποτέ και συνεχίζει η σύνδεξη ε, μέχρι τέλου. Αν λάβετε υπόψη ότι οι επιστήμονε έχουν προείπει ότι ο ήλιο θα εξαφανιστεί μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ίσω έχετε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχουν απαντήσει οι ειδικοί επιστήμονε που ασχολούνται με αυτά, γιατί έχετε απόλυτο δίκαιο Από το υδρογόνο δημιουργείται ήλιο, από το ήλιο δημιουργούνται μεγαλύτεροι, αυτό πιο βαρύ πυρήνε και ούτω καθεξή, μέχρι να φτάσουμε στο σίδερο που μετά από σύνδεξη δεν δημιουργείται τίποτα. 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια προβλέπετε ότι θα υπάρχει ο ήλιος μας. Οπότε καταλαβαίνετε για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχίζεται η σύνδεξη. Λοιπόν, ο κύριος Καρατζίκος έχει το λόγο. <σχ> κύριε Καραντζίκος, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. για την τόσο ενημερωτική ενημέρωση. Ε, δύο ερωτήσεις οι βόμβες απενεργοποιημένου ουρανίου που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται. Πόσο επικίνδυνες είναι σε ό,τι αφορά ακτινοβολία. Και δεύτερον, η ακτινοβολία των γραμμών υψηλής τάσεως μεταφοράς ρεύματο είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Χριστόν. κατά την έκρηξη μίας πυρηνικής βόμβας είτε είναι αυτό διασπάσεως πυρήνων είτε σύνδειξη πυρήνων, δηλαδή είτε ουρανίου, είτε υδρογόνου, έχει σαν συνέπεια εκτός των άλλων αυτό που λέγεται ηλεκτρομαγνητικός παλμός. Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός, παλμός είναι κάτι σαν μία αστραπή κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδα, με μόνη τη διαφορά ότι τώρα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έχει μια πάρα πολύ μεγαλύτερη τάση. Αλλά συγχρόνω, προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό για την ερώτησή σα: η διάρκεια του παλμού αυτού, τη αστραπή δηλαδή, είναι πολύ, πολύ μικρότερη από ό,τι κατά μία αστραπή. Αυτό σημαίνει ότι τα αλεξικέρανα που προστατεύουν τι γραμμέ μεταφορά ηλεκτρισμού, είτε τι γραμμέ μεταφορά τηλεφωνία και ούτω καθεξής, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη αστραπή. Έκρηξη με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ούτε το, το ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια, <χω> ούτε φωνικές γραμμές, ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε οι τηλεοράσεις, ούτε οι ηλεκτρικές συσκευές, ούτε οι ηλεκτρονικές συσκευές. Γενική καταστροφή όπου βέβαια όλα αυτά είναι συνάντηση της απόστασης. Δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνει το δίκτυο το οποίο δεν μπόρεσε να καλύψει το αλεξικέραν. Υπάρχουν και πολλά άλλα, τέλος πάντων, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι λίγο έτσι συντόμευσα, αλλά μια, έχουμε λίγο χρόνο να πω κανένα δύο πραγματάκια που είναι σημαντικά. Συγγνώμη για, για τις βόμβες απενεργοποιημένου ουρανίου που χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιήθηκαν. Οι, Οι βόμβες ουρανίου. ουρανίου. Κοιτάξτε, <laughs> πρώτα πρώτα υπάρχει κατά την έκρηξη μιας βόμβας δημιουργείται ένα λεγόμενο κρουστικό κύμα, το οποίο είναι ένα κύμα πολύ μεγάλης πίεσης, που μεταδίδεται από το σημείο της έκρηξης υπό μορφή σφαίρας προς όλες τις διευθύνσεις. Το κρουστικό αυτό κύμα έχει στα συνέπεια ότι κάτω από το σημείο της έκρηξης, αν η έκρηξη είναι στην ατμόσφαιρα, υπάρχει μια απόλυτη ισοπαίδωση του, το, του τοπίου. Εκτός αυτού υπάρχει μία θερμική ακτινοβολία αποτέλεσμα της οποίας είναι κάτω από το σημείο της έκρηξης ζωντανοί οργανισμοί να απανθρακώνονται δίχως να υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστούν. Τα δεμέταλα που υπάρχουν από κάτω εξατμίζονται με τις τεράστιες θερμοκρασίες. Αν δε κάποιος κοιτάξει προς το σημείο της έκρηξη είτε τη στιγμή της έκρηξης, είτε λίγο μετά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει το φως του, είτε μόνιμα, είτε παροδικά. Επιπλέον, άλλα πράγματα. Τα την έκρηξη μιας ατομικής βόμβας ελευθερώνονται. Όλα αυτά που είπαμε, αυτό, όταν περιγράφαμε τη διάσπαση του πυρήνα, ε, διασπώνται η, αυτό, οι πυρήνες του ουρανίου, δημιουργούνται. Πυρήνες, τραύσματα τα οποία είναι ραδιενεργά και τα οποία είτε επικάθυνται στην περιοχή της έκρηξης είτε όμως αν είναι ελαφρά εωρούνται και μεταφέρονται με τον αέρα μακριά από το, από το σημείο της έκρηξης. Εγκάβματα, εάν βρίσκεται κανείς σε μια ορισμένη απόσταση από το σημείο της έκρηξης, τα εγκάβματα που δημιουργούνται συνεχώς μειώνεται η, επικινδυνότητά τους όσο πιο μακριά είμαστε. Αν όμω είμαστε σε μια συγκεκριμένη απόσταση, τότε τα εγκάβματα που δημιουργούνται γίνονται πιο επικίνδυνα αν ανάμεσα στον άνθρωπο και στην έκρηξη υπάρχει χιόνι, πάγος ή λευκή άμμος. Αντίθετα, τα εγκάβματα γίνονται λιγότερο επικίνδυνα αν από τον άνθρωπο μέχρι το σημείο της έκρηξης υπάρχει υγρασία, ή ορούμενα σωματίδια, δηλαδή σκόνη. Ή υπάρχει νέφωση πάνω από το σημείο της έκρηξης. Γιατί? Γιατί και η υγρασία και τα ορούμενα σωματίδια απορροφούν μέρος της θερμότητας που εκπέμπεται, της θερμότητας, κάνοντας το θερμικό κύμα αυτό εκεί πέρα λιγότερο επικίνδυνο. Αν δεν υπάρχει νέφωση πάνω από το σημείο της έκρηξης, η νέφωση εμποδίδει να μεταφερθεί το κύμα θερμότητος και λοιπά και το κρουστικό κύμα πάνω από την έφωση. Γι' αυτό γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο. Σας είπα περισσότερες, περισσότερες συνέπειες από την έκρηξη μιας βόμβας, μιας πυρηνικής βόμβας, όπως συνέβη στη Χειροσύμα και στον Αγκασάκη. Συγγνώμη, Ενώ... ίσως, ίσως δεν έγινε αντιληπτός. Μιλ, μιλούσα για, το, για τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στη Γιγουσλαβία, παραδείγματος, χάρη από απενεργοποιημένο ουράνιο που, είναι πιο, δυνατέ. δυνατές. Οι βόμβες αυτές πιο δυσδυτικές έχουν αφήσει κατάλληπα στο έδαφος είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Ε, βέβαια, κάθε έκρηξη πυρηνική βόμβα είναι επικίνδυνη. Τώρα, αυτό που λέτε, υπάρχουν βόμβε οι οποίοι εκρήγνονται στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν άλλε που εκρήγνονται πάνω στο έδαφο. Υπάρχουν άλλε που εκρήγνονται υπόγεια προκειμένου να καταστραφούν υπόγειε ΕΣ, τούνελ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και υπάρχουν και υποθαλάσσε. Εξαρτάται για τι βόμβα μιλάμε. Τώρα για αυτή που λέτε τι ήταν υπόγεια, ήταν αυτή. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη υπόγεια. Όχι, δεν ήταν. Χρησιμοποιούνται το απενεργοποιημένο ουράνιο στι κοινέ βόμβε πυροβολικού, αεροπορία κτλ. Χρησιμοποιήθηκαν στην Ιουγκοσλαβία. Και το ερώτημα είναι αν αφήσαν κατάλοιπα αν υπήρξε ή αν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ακτινοβολία. Τώρα να σας πω την αλήθεια δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι η έκφραση απενεργοποιημένο ουράνιο εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου λέει κάτι για να μπορώ να απαντήσω. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια βόμβα που περιέχει ουράνιο τι θα γίνει. Με ουράνιο μόνο η διάσπαση των πυρήνων μπορεί να επιτευθεί για να δημιουργήσει προβλήματα. Και η διάσπαση πυρήνων σημαίνει δημιουργία ακτινοβολία τα πάντα δηλαδή, που προφανώς αφήνει κατάλοιπα. Δεν είπαμε ότι υπάρχει ο χρόνος η Από κάθε έκρηξη δημιουργούνται πυ αυτό, πυρήνες στραύσματα οι οποίοι είναι ραδιενεργοί και έχουν ακτινοβολία επί σειρά ετών. Αν υπάρχει κάπου πλουτόνιο για περισσότερες εκατοντάδες χιλιάδες, για περισσότερες χιλιάδες χρόνια θα εκπέμπονται ραδιενεργά κατάλοιπα, παρότι με τον καιρό θα γίνονται λιγότερο επικίνδυνα. Σε μια έκρηξη που υπάρχει ουράνιο, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Γιατί όταν λέμε το ουράνιο τι θα κάνει. Το ουράνιο για να δράσει θα πρέπει να έχουμε διάσπαση των πυρήνων. Και αυτή τη στιγμή γίνει διάσπαση πυρήνων, τότε δημιουργούνται όλα όσα αρνητικά περιέγραψα. Αν υπάρχει κάποιος άλλος, mm. μπορεί να ρωτήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Κύριε καθηγητά, έχετε ένα λεπτό να μας δώσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα και στη συνέχεια να δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι δύσκολο, δεδομένου ότι η παραγωγή των όπλων αυτών των πυρηνικών είτε διάσπασης ουρανίου είτε συν, αυτό, αυτό συνένωσης πυρήνων του, του στοιχείου υδρογόνο η παραγωγή αυτών των, πυρη, των, 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 των όπλων των όπλων η παραγωγή αυτών των όπλων έχει μεν όλα αυτά τα αρνητικά που είπα αλλά επειδή αυτά όλα είναι καταστροφικά, αυτό συνέτεινε στο ότι για τα τελευταία 80 χρόνια δεν είχαμε παγκόσμιο πόλεμο. Διότι αυτά μπορεί να υπάρχουν, να υπάρχει ο φόβος να μην επιτεθεί ένα τον άλλον δεδομένου ότι αν κάποιος τρελός πατήσει πρώτος το κουμπί αυτό θα καταλήξει σίγουρα στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Αν σκεφτεί κανεί ότι ξέρουμε ότι μια χώρα έχει 20.000 λέει πυρηνικά, πυρηνικά, βλήματα. Τώρα μιλάμε για μια βόμβα που έπεσε στον Αγκασάκη και στο Χειροσύμα που αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στα όπλα που φτιάχνονται τώρα. Και πέθαναν 200.000 κόσμοι. Και έχετε την εντύπωση ότι θα πέσει μόνο εκεί και εκεί. Θα διασπαρούν όλα αυτά τα όπλα σε όλες τα, τις δυνατές περιοχές που θεωρεί η χώρα αυτή που επιτίθεται σαν εχθρότη για να αποφύγει η αντεπίθεση και θα γίνουν όλα λίμπα. Yeah. Δηλαδή το καλό αυτών των όπλων είναι ότι επειδή είναι τόσο καταστροφικά δεν τολμά κανένα να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά <coughs> αυτά δεν μπορεί να τα επιμείνει κάποιο. Τα λέω και εγώ με επιφυλακτικότητα διότι ακούμε ότι λένε αυτό άνθρωποι που διευθύνουν χώρος αν κινδυνεύσει χώρο βεβαίως θα χρησιμοποιήσω τα πυρηνικά. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι κατάλληλο να σα απαντήσω σε αυτά. Πρέπει να φέρετε ένα που ασχολείται με γεωστρατηγική και να σα πει δηλαδή τι, τι, τι ισχύει. Βάλα. Είναι πολύ κακό το ότι δημιουργήθηκαν αλλά και πολύ καλό το ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν υποκανονικά συνθήκες. Καθηγητά, ε, και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο να μας ανακοινώσει το πρόγραμμα της επομένης εβδομάδας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ομιλητή για την ομιλία την κατατοπιστική. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον Δήμαρχο τη Βάρη, Βάρκηζα και Βουλιαγμένης. Ε, Αλλιώ το λέμε 3B, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Το θέμα που θα μα μιλήσει θα είναι Smart Islands. Ο κύριος Κωνσταντέλος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς την ψέριμο και προσπαθεί και αυτός ως Δήμος να βοηθήσει την ψέρι μου. Περισσότερο θα μας πει την πέμπτη που μας έρχεται. Ευχαριστώ και καλή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που συμμετείχατε απόψε και σας καληνυχτίζουμε με αγάπη. Καλό βράδυ σε όλους σας.